Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Έχουμε ένα ειδουηδικό σεμινάριο σήμερα, είμαστε και online. Οπότε θα είναι ευχής έργο να έχουμε λίγο ησυχία ώστε να ακούνε και οι διαδικτυακοί φίλοι μας. Είναι η τελευταία συνάντηση στα πλαίσια ενός προγράμματος που κάνουμε εδώ και 3 χρόνια με το ΔΥΠΚΕ. Το ΔΥΠΚΕ είναι το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 3-4 χρόνια για περιβαλλοντικές έρευνες και όχι μόνο. Μπορείτε να πείτε, έχει κάποιες αφήσεις με πράγματα που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο δηλαδή πάνω στο περιβάλλον, είναι και σε άλλα ζητήματα. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο site του Ινστιτούτου, στο dipke.org και να ενημερωθείτε για τις δράσεις που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα ερευνητικά που κάνουμε. Είναι ένα Jean Monnet Support Associations στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Ένα τριετές πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Το τι ακριβώς είναι αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, την οποία σε αυτό το εισαγωγικό κομμάτι θα προσπαθήσω λίγο να συζητήσουμε. Είναι ένα σχετικά καινούριο πεδίο και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχουμε σκιαγραφίσει ακριβώς. Είναι ακόμα ανοιχτό δηλαδή σε κομμάτια ερευνητικά όπως αυτά προκύπτουν από τις ανάγκες. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε όταν συλλάβαμε την ιδέα πριν από 4-5 χρόνια ήταν να δούμε πού βρισκόμαστε. Μετά από όλη την προσπάθεια που κάναμε, η αλήθεια είναι ότι δεν διαφωτιστήκαμε ιδιαίτερα περισσότερο για το ποια είναι αυτά τα παιδιά που μας λείπουν, αλλά σίγουρα μας λείπουν κάποια παιδιά και νομίζω ότι στο μέλλον θα διευρυνθούν αυτές οι συζητήσεις για το human rights, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Ας συστηθώ λοιπόν τώρα. Με λένε Στέλιο Τσουμάνη, είμαι μέλος του ΔΥΠΚΕ και θα κάνω αυτή την εισαγωγική ομιλία που θα προσπαθήσω ουσιαστικά να δούμε ποιο είναι το αντικείμενο έρευνας, τι προέκυψε σε αυτά τα 3 χρόνια της δουλειάς και τι κάνουμε σε αυτό το σεμινάριο, αυτή τη συνάντηση και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα και αύριο. Η παρουσίαση λοιπόν, ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Προφανώς έχουμε 2 συστατικά και τα 2 είναι σχετικά πρόσφατα στην ανθρώπινη πορεία σε ό,τι αφορά τη θεσμική προσέγγιση του πράγματος. Προφανώς η ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων πάει πολύ πίσω, ίσως από τις απαρχές των ανθρώπινων κοινωνιών. Το ίδιο θα έλεγε κανένας και για την προστασία του περιβάλλοντος ή τη διαχείριση φυσικών πόρων. Πάνω κάτω ισχύει το ίδιο, πηγαίνουμε πολλούς αιώνες πίσω. Αλλά η θεσμοθετημένη, συγκροτημένη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον είναι σχετικά πρόσφατες. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε δηλαδή μια ιστορία περίπου 70 ετών. Και για το κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας, θεσμικά και στο διεθνές επίπεδο, μια ιστορία σαφώς λιγότερη, κάπως λίγο περισσότερο από μισό αιώνα. Θεσμικά μιλώντας, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, ουσιαστικά η ιστορία μας ξεκινάει μαζί με την ίδρυση του ΟΗΕ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε το Universal Declaration, την διακήρυξη των Διεθνών Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι κάπως στο σημείο 0 στην θεσμική εξέλιξη των πραγμάτων, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια προσπάθεια νομοθέτησης όλων αυτών των δικαιωμάτων μέσα από συμβάσεις, μέσα από άλλες συμφωνίες διακρατικές σε διεθνές επίπεδο. Η συμβάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέκυψαν από το Universal Declaration, εδώ είναι το 1948 όταν υπογράφηκε, ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή τους. Αν δούμε ουσιαστικά το περιεχόμενο των άρθρων, των 30 άρθρων που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε μερικά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αλλά έχουμε και μερικά κοινωνικά δικαιώματα τα οποία είναι αρκετά προηγμένα. Θα μπορούσε να πει κάποιο σε καταστάσεις πιο ιδανικών κοινωνιών, πιο
ισότιμων κοινωνιών, όπως πούμε, δικαίωμα σε δίκαιες όρες εργασίας, σε δίκαιες αμοιβές, κοινωνικά δικαιώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που άρχισαν πάρα πολύ αυτά να γίνουν θεσμικά αποδεκτά. Η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απλά μια διακήρυξη. Είναι, δηλαδή δεν είχε κάποια, από νομικής άποψης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ισχύ. Για να φτάσουμε σε νομικά ισχυρά κείμενα, εδώ είναι κάποια από τα άρθρα που έλεγα πριν, που έχουμε κάποια που είναι αρκετά μπροστά, ειδικά από το 1948, ειδικά αρκετά μπροστά από την εποχή τους, όπως ας πούμε αυτό που σας έλεγα την εργασία, the right to employment, να μπορούμε να έχουμε έναν δίκαιο μισθό που να μας επιτρέπει να ζούμε ικανοποιητικά, επίσης πολιτισμική ανάπτυξη, ανάπτυξη διαπροσωπική, ακόμα και το άρθρο 14, ας πούμε, αν βρισκόμαστε σε κίνδυνο, έχουμε το δικαίωμα να αναζητήσουμε προστασία σε άλλες χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι, και μιλάμε για το 1948, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και σήμερα, ειδικά με τις προσφυγικές ροές και τα λοιπά, όλα αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δεδομένα αμφισβητούνται. Οπότε, κάποια από τα πράγματα ήταν μπροστά από την εποχή τους. Ένας από τους λόγους που καθυστέρησαν να γίνουν νομοθετήματα με τα Covenants το 1966 ήταν ακριβώς αυτός. Ειδικά τα κοινωνικά δικαιώματα πέρασαν από μίλια κύματα, ήταν και οι εποχές δύσκολες, με δεδομένο ότι ο κόσμος ήταν χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα, εποχές ψυχρού πολέμου και ουσιαστικά δύο στρατόπεδα όπου θα λέγαμε ότι τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα κυρίως προωθούνταν από τον δυτικό κόσμο και τα κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, τα κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα είχαν πολλούς οπαδούς, ας πούμε, στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Η Σοβιετική Ένωση, για παράδειγμα, ήταν υπέροχος, καθώς και άλλες χώρες που ήταν στη σφαίρα επιρροής της. Για να φτάσουμε στο 1966 και να γίνει όλη αυτή η ιστορία, άλλαξε ο κόσμος. Και όλα αυτά είναι στην τελευταία ανάσα πραγματικά της ανθρώπινης ιστορίας, μιλάμε για τα τελευταία 70 χρόνια. Όταν όλα αυτά γίνανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που βγάλαμε με το project, είναι από τα εισαγωγικά και όλη αυτή την ιστορία που σας λέω τώρα την διηγείται κάπως, ξεκινώντας ακόμα από την αρχαιότητα και τις αναφορές που έχουμε ακόμα από την αρχαία Ελλάδα τις καταστάσεις δικαιωματικές και πώς εξελίχθηκε όλο το πλαίσιο αυτό στην πορεία. Το έχουμε, είναι μόνο στα αγγλικά, όλα αυτά είναι διαθέσιμα, θα πάω παρακάτω, θα σας δείξω τις ιστοσελίδες. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του project. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική ιστορία τώρα για το πώς ξεκινήσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που περιγράφουμε εμείς είναι μία γραμμική, απλοϊκή προσέγγιση, μία απλοϊκή ιστορία θα έλεγα. Πραγματικότητα είναι πολύ πιο πολύπλοκη και η αλήθεια για το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις και οι δυναμικές είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από αυτή που περιγράφουμε, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά μας δείχνει μια εξέλιξη, πώς μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση, πώς μέσα από την Αμερικανική Επανάσταση κτλ. Εξελίχθηκαν οι ιδέες και φτάσαμε να έχουμε την Οικουμενική Διακήρυξη και τα δικαιώματα που λέμε ότι αποτελούν το σώμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κόσμος, όπως σας είπα, άλλαξε και άλλαξε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Όταν ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, το 1945, όταν υπογράφηκε η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλο το κομμάτι που βλέπετε σκούρο ήταν υπό αποικιακή κατοχή. Οι χώρες αυτές δεν ήταν ανεξάρτητες και φυσικά δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την Οικουμενική Διακήρυξη. Και άλλες αρκετές χώρες δεν ήταν κομμάτι τότε του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Κάποιες ήταν από τους ιτημένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν συμμετείχαν στην μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Κάποιες άλλες, όπως η Σουηδία, ας πούμε, είχαν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τις δικές τους πολιτικές απομόνωσης. Ο καθένας τέλος πάντων κοιτούσε ανάλογα με τα συμφέροντά του, οπότε ήταν λίγο πάνω από 50 χώρες αυτές που ήταν στα ευρετικά μέλη του ΙΕ και αυτές που υπέγραψαν το 1948 την Οικουμενική Διακήρυξη. Από το 1945 και μετά,
Αυτός είναι ουσιαστικά οι χώρες που είναι με μπλε στο χάρτη αυτόν, με γαλάζιο, είναι οι χώρες που είναι ιδρυτικά μέλη του ΙΕ και υπέγραψαν και την οικουμενική διακήρυξη. Κάποιες, όπως η Ινδία, ας πούμε, που είναι σε Πορτοκαλί, γίνανε αμέσως μετά το 1948 και προλάβανε από όλη την διακήρυξη. Και κάποιες άλλες, βλέπετε, αρκετές ευρωπαϊκές που είναι με κίτρινο, δεν ήταν τότε στην αρχική, στο Σαν Φρανσίσκο που έγινε η ίδρυση ουσιαστικά του ΙΕ. Μέσα σε μια-δυο δεκαετίες όμως, ο κόσμος άλλαξε ριζικά. Βλέπετε ότι μόνο σε μια πενταετία, 1960-64, σχεδόν τρεις ντουζίνες χώρες απέτυχαν την ανεξαρτησία του, σχεδόν το σύνολο. Σε αυτή την περίοδο ήταν στην Αφρική. Το 1960 ονομάζεται The Year of Africa. Ήταν ο μεγάλος ξεσηκωμός, ας πούμε, για απελευθερωτικό από αποικιοποίηση. Αυτό άλλαξε και τον ΟΗΕ. Εκεί που είχαμε 50 χώρες με συγκεκριμένες δυναμικές, ξαφνικά βρεθήκαμε με, τώρα έχουμε πόσες, 192. 192 χώρες, κάποιες με 10.000 κατοίκους και κάποιες με 1,5 δισεκατομμύριο. Η ιδιαιτερότητα του ΟΗΕ είναι ότι όλες είναι, γι' αυτό και δεν αρέσει ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα, είναι ότι όλοι έχουν, είναι κάπως ισότιμοι. Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως οικονομικής δύναμης, είναι μια ισότιμη πλατφόρμα, υποτίθεται τουλάχιστον, στην οποία συμμετέχουν οι χώρες. Αυτές οι αλλαγές έδωσαν μια νέα δυναμική και επέτρεψαν ουσιαστικά αυτό που έλεγα, την νομοθέτηση που λέγαμε. Στη συνέχεια είχαμε ένα πραγματικό οργασμό από νομοθετήματα και συνθήκες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπετε ότι έχουμε μια σειρά πριν και μετά, μετά από την κοινωνική διακήρυξη, αλλά και πριν και μετά από τα covenants, έχουμε μια σειρά πραγματικά συνθήκων, νομικά δεσμευτικών, οι οποίες αγγίζουν διάφορες πτυχές από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περιβάλλον τώρα. Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Η περιβαλλοντική προστασία θεσμικά είναι πιο πρόσφατη ιστορία. Αν και με την εκδομηχάνηση, ειδικά με την ικανοποιημένη γεωργία, ειδικά με τα ζανιοκτώματα, διάφορα λοιπάσματα κτλ., ήταν σαφές ότι ήδη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο ήταν σαφές για το πού οδηγούνται τα πράγματα. Οι θεσμικές προσπάθειες κάπως ξεκινάνε το 1972 με το United Nations Conference on the Human Environment στη Στοκχόλμη. Πέρυσι, το 2022, γιορτάσαμε το Stockholm Plus 50, τα 50 χρόνια από αυτό. Αυτό κάπως ξεκινάει την, ας πούμε, το διεθνές περιβαλλοντικό, τη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Τα κλείνει εντάξει, συνδέσεις, κάτι μαζί. Αυτό το United Nations Conference γίνεται κάθε 10 χρόνια, αλλά δεν ήταν κάθε δεκαετία κάθε σύνοδος σημαντική όπως αποδείχθηκε. Κάποιες ήταν πολύ σημαντικές, όπως για παράδειγμα το Ρίο του 1992, που γέννησε και τις δύο γνωστότερες συμβάσεις που έχουμε. Την Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, που είναι και η πιο γνωστή από όλες, και τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, που είναι ίσως η δεύτερη πιο δημοφιλής. Και στη συνέχεια το Ρίο Plus 20, το 2012 δηλαδή, πάλι στο Ρίο προφανώς, μας έδωσε την Ατζέντα 2030 και τους στόχους αεφορικής ανάπτυξης στα Sustainable Development Goals. Ξεκινώντας από το 1972 και μετά, ένας παρεμφερής οργασμός πολιτικής βασιλότητας σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα έλαβε χώρα. Έχουμε να κάνουμε ήδη πριν από το Ρίο και την κλιματική αλλαγή που, όπως είπαμε, είναι η πιο δημοφιλής. Βλέπετε, ήδη από τη δεκαετία του 70 έχουμε αρχίσει και έχουμε σε διεθνές επίπεδο εργασίες για διάφορες συμβάσεις σχετικές με το περιβάλλον. Η σύμβαση η Ραμσάρ, το πλέον δεν την ονομάζουν Ραμσάρ για γεωπολιτικούς λόγους. Το Ραμσάρ είναι πόλη του Ιράν και προσπαθούμε να κάνουμε μια αλλαγή ονόματος, ας πούμε, σύμβαση για υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας, Wetlands of International Importance.
Συγγνώμη για τα αγγλικά, καμιά φορά τα τελευταία 10-15 χρόνια μόνο στα αγγλικά ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα. Οπότε κάποιες από τις μεταφράσεις θα είναι λίγο. Θα μου φεύγει κανένα αγγλικό που και που. Αλλά βλέπετε εδώ μια πραγματική. Πολλές συμβάσεις, πολλές συμφωνίες, διεθνείς συμφωνίες, οι σάιτες, οι διεθνές εμπόριο για τα υποαπλούμενα είδη, Montreal Protocol για το όζον, Basel Convention χημικά και φτάνοντας στο 92. Και φτάνοντας στο 92 είπαμε για την συνάντηση στο Ρίο που έδωσε τη σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή που είναι όπως είπαμε πιο δημοφιλής, μακράν η πιο γνωστή περιβαλλοντική συμφωνία που έχουμε, η σύμβαση για την βιοποικιλότητα που είναι επίσης γνωστή, δεύτερη γνωστότερη θα έλεγα. Και επίσης αρκετά ενδιαφέρουσα γιατί μας δίνει ένα πιο ολιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση με την σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή που κυρίως επικεντρώνεται σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η σύμβαση για την ερημοποίηση που είναι και αυτή μέσα στα Rio Conventions, προγράφηκε 2 χρόνια αργότερα. Και στη συνέχεια έχουμε διάφορες άλλες συμβάσεις, σε Rotterdam Stockholm Convention χημικά, Ναμάτα Convention επίσης, και τα πρωτοκόλλα της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα, για τη διασφάλεια και το πρωτοκόλλο της Ναγκόγια για διαμοίραση ωφελιών, benefit sharing. Και φυσικά το Paris Agreement, που είναι η συμφωνία υπό τη σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και κέρδισε και αυτή πολύ ένα μεγάλο μέρος της δημοσιότητας. Αυτή η δραστηριότητα δεν σταματάει. Συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα συνεχίζεται με ρυθμό πραγματικά πολυβόλου. Αν και οι διεθνείς αυτές διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες και χρονοβόρες. Σκεφτείτε ότι οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε όλες τις συμβάσεις μετά το 1992, μετά το Ρίο, ομοφωνία είναι ο κανόνας. Οπότε πρέπει και οι 192 να συμφωνήσουν. Σε κάποιες από τις πιο παλιές, όπως τις ΣΑΙΤΕΣ και στη Ράμσαρ, έχουμε ψηφοφορίες όταν χρειάζεται και χρειάζεται συχνά. Αλλά στις υπόλοιπες ομοφωνία και παίρνουν καιρό οι συμβάσεις. Για παράδειγμα, τώρα υπογράφηκε, άνοιξε για υπογραφές μια σύμβαση για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής κυριαρχίας στις θαλάσσιες περιοχές. Δηλαδή, στο 75% των ωκεανών του πλανήτη μας. Αφορά νομικά δεσμευτική συμφωνία. Κράτησε πάνω από 20 χρόνια η διαπραγμάτευση. Τέλειωσε τώρα, άνοιξε η υπογραφή τώρα και θα είναι σε ισχύ σε κάνα χρόνο ενδεχομένως όταν τα ratification φτάσουν στον απαραίτητο αριθμό, νομίζω 60 που χρειάζονται. Για τα πλαστικά, επίσης, όλη αυτή η ιστορία ξέρω εγώ που έφτασε στην καθημερινότητά μας με την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης όπως τα καλαμάκια για παράδειγμα. Αυτό ακούγεται λίγο αστείο, τα καλαμάκια δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η πλαστική ρήπανση είναι τεράστιο πρόβλημα. Γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια καινούργια σύμβαση γι' αυτό, δεν πάει και πολύ καλά, αλλά είναι στη διαδικασία. Επίσης, συνολικά για τα χημικά. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Βόνη για μια συνάντηση για τα χημικά που δεν καλύπτονται από αυτές τις συμβάσεις, της Μιναμάτα, της Στοκχόλμης και του Ρότερνταμ κτλ. Όλος αυτός ο χαμός, πώς τον παρακολουθούσα εγώ προσωπικά, συγγνώμη λίγο, από πού ευαγγελίνω. Συγγνώμη, για να το έχει σταματήσει το τέτοιο. Το τελευταίο. Ακόμα είναι. Ακόμα είναι. Το τελευταίο. Εδώ
Συγγνώμη λοιπόν για αυτή την τεχνική δυσκολία. Είμαστε εντάξει. Έλεγα λοιπόν πώς η δικιά μου είναι να ασχολήσει με αυτά πώς είναι. Έκανα σπουδές στη γεωπονική εδώ, αγροτική οικονομία, όχι πολύ σχέση με όλα αυτά. Περιβαλλοντική οικονομία στο μεταπτυχιακό, τον προηγούμενο αιώνα όλα αυτά. Και μετά διδακτορικό πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ζητήματα διασφάλειας και διδιπλωματίας, που είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να πούμε ότι έκανα. Τότε ήταν η μεγάλη συζήτηση για τη γενετικά μεταλλαγμένα, γενετικά τροποποιημένα, όπως τα λέμε, τρόφιμα και άλλες εφαρμογές, όχι μόνο στη γεωργία. Και το δικό μου διδακτορικό ήταν πάνω σε αυτά και πώς οι καταναλωτές τα αντιλαμβάνονται, οι λόγοι απόρριψης. Τότε είχαμε μεγάλες απόρριψεις, τώρα λιγότερο. Και κάπως έτσι διαευρωπαϊκά, γιατί είχαμε διαφορετικές αποδοχές, απορρίψεις σε διαφορετικές χώρες και πώς εξηγούνται όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ενασχόλησή μου πραγματικά με την προβληματική πολιτική έγινε τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία κυρίως και βασικά μέσω του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Αεφορική Ανάπτυξη, ένα καναδέζικο μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο, που κάνει ουσιαστικά reporting services, πηγαίνει σε όλες αυτές τις συμβάσεις, στις διάφορες συνεδρίες τους και βγάζει ένα report δικό του, το οποίο χρησιμοποιείται για κάπως για το transparency, πώς το λέμε, για τη διαφάνεια στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Οπότε, αυτά εδώ, για παράδειγμα, αυτά που πήγα να σας δείξω τα τελευταία 12 χρόνια, αυτά είναι το 2022 και το 2023, τα συνέδρια στα οποία πήγα κυρίως με το ISD, αλλά και μερικά κατευθείαν γραμματείες. Οπότε μπορεί να μην ξέρω πολύ καλά τι λέω πάντα, αλλά ξέρω καλά τι λένε αυτοί σχεδόν πάντα στις διαπραγματεύσεις τους. Οπότε κάπως από εδώ ξεκινήσαμε. Και όταν αρχίσαμε να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό είναι το site του Ινστιτούτου του Project πάνω, environmentalwise.eu. Σκεφτήκαμε πέρα από την εισαγωγή, όπου θέλουμε να συνδέσουμε λίγο αυτά πάνω κάτω που σας είπα, πώς συνδέονται τα δύο πλαίσια δηλαδή, της περιβαλλοντικής προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δούμε πώς συνδέονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με συγκεκριμένα clusters, ας πούμε, περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας, με τη βιοποικιλότητα, με την κλιματική αλλαγή, με τα διαγενειακά δικαιώματα, κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, και σήμερα με την υπεράσπιση του περιβάλλοντος στην πράξη, σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που κάναμε είναι, άλλαξε λίγο το πλάνο μας λόγω και του COVID, ήταν τα περισσότερα να γίνουν διαζώσεις, τελικά γίνανε τα 4 virtual και το σημερινό σε υβριδική μορφή. Κάναμε το εισαγωγικό, όπως σας είπα, και στη συνέχεια κάναμε ένα για την ανθρώπινα δικαιώματα και κλιματική αλλαγή, ένα για την βιοποικιλότητα και ένα για τα διαγενειακά δικαιώματα. Είχαμε, αυτά εδώ είναι τα πόστερ, είναι και εκεί πάνω. Είχαμε ομιλητές βασικά από όλο τον κόσμο. Ο σχεδιασμός αυτός που κάναμε ήταν κάπως να πάμε από το παγκόσμιο στο regional, στο ευρωπαϊκό κάπως και στη συνέχεια να καταλήξουμε στο τοπικό. Οπότε ξεκινήσαμε για τη βιοποικιλότητα, είχαμε την Τζορτζίνα, φίλη και συνάδελφο από τη Βολιβία, και την Νικόλ από την Αυστρία, που μένει στον Καναδά και ασχολείται με δικαιώματα ηθαγενών. Και όπως περιμέναμε κάπως, ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης για ανθρώπινα δικαιώματα και βιοποικιλότητα πήγε σε συγκεκριμένα κομμάτια συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμών, όπως με τον αυτόχθονο πληθυσμό, ηθαγενών πληθυσμών, ή επίσης σε κομμάτια λήψης αποφάσεων και συμμετοχής σε αυτές από τοπικές κοινωνίες, που νομίζω ότι έχει και μία σύνδεση με τις σημερινές συζητήσεις που θα γίνουν και τις αυριανές. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για διαδικασίες peripheral informed consent, πώς το λέμε τα αγγλικά. Πρώτη ενημερωμένη συγκατάθεση. Συνένεση, ουσιαστικά για δραστηριότητες που γίνονται σε διάφορες περιοχές όπου διάφορες τοπικές κοινότητες ή ηθαγενείς πληθυσμοί
έχουν είτε δικαιώματα είτε σχέσεις με τη γη και το περίπτωμα φυσικό χώρο. Είναι ένα πλαίσιο στο οποίο κάπως υποτίθεται ότι θα πρέπει να δίνουν την ελεύθερη συγκατάθεσή τους. Και έχουμε δύο παρουσιάσεις και δύο ερευνητικές εργασίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στη συνέχεια ο Chris, Άγγλος, Νεοζηλανδός ταυτόχρονα και άρα από την Νότια Αφρική, μας μίλησε για το κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, όπως περιμέναμε, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πράγματα όπως η δίκαιη μετάβαση, και θα επανέλθω σε αυτό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι τελικά τέμνονται όλα αυτά τα πράγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος είναι του πόσο η περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να είναι δίκαιη. Πώς δηλαδή, και αυτό είναι και αρκετά έτσι έντονο όταν το βλέπεις σε διεθνές περιβάλλον, πώς δηλαδή η δικιά μας οπτική, ακόμα και η δικιά μας ως Ελλάδα, ας πούμε, που είμαστε λίγο περιφερειακή χώρα κάπως, είναι κυρίως πώς να προστατέψουμε το περιβάλλον, έτσι. Είναι κυρίως αυτή η οπτική μας, ενώ οπτική ενός μεγάλου κομματιού του αναπτυσσόμενου κόσμου είναι πώς να ζήσουμε καλύτερα και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, ξεσηκώθηκαν αρκετές χώρες αναπτυσσόμενες σε μια απλή σχετικά αναφορά στο λεγόμενο, στην τριπλή διαπλανητική κρίση, το Triple Planetary Crisis. Αυτό είναι μια φράση που χρησιμοποίησε ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, σε μια ομιλία του, και αναφέρεται στην κρίση της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα και pollution, μόλυνση τη ρήπανση. Μαζί με απόβλητα και όλη αυτή την ιστορία. Και χημική ρήπανση ταυτόχρονα. Ξεσηκώθηκαν για τον απλό λόγο ότι θεωρούν ότι σε έναν κόσμο που ακόμα κυριαρχεί η πείνα, για παράδειγμα, έχουμε άλλες κρίσεις οι οποίες προέχουν. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση φυσικά. Απλά αυτό, ο λόγος που το λέω είναι ότι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η δικιά μας οπτική, ακόμα και στην περιφέρεια, είναι μια δυτική οπτική. Πάντως, στο κομμάτι της ισότητας και της δίκαιης μετάβασης, αναφερόμαστε κυρίως στο κομμάτι των κοινωνικών και κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων. Και αυτές έχουν δύο επίπεδα, σαφώς. Το ένα είναι εντός των χωρών, εντός, ας πούμε, της επικράτειας της ελληνικής, όπου έχουμε κόσμο που ζει με πάρα πολύ λίγα και κόσμο που έχει πάρα πολλά, αλλά και δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουμε μια βάναυση ανισότητα μεταξύ των χωρών, που μεταφράζεται σε άμεσα στατιστικά μεγέθη, τα οποία είναι δύσκολα και στην εμπέδωσή τους, αλλά και δύσκολα στην αποδοχή τους, και έχουν άμεση συνέπειση στη ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε ένα προσδόκιμο, δεν ξέρω, κοντά στα 80, μπορεί και παραπάνω, για τις γυναίκες νομίζω παραπάνω, και σχεδόν σε όλη τη Δυτική Αφρική έχουμε ένα προσδόκιμο 40. Τα μισά. Το που κάναμε χημικά, από τα οποία δεν ξέρω και πολύ, μιλούσαμε για μόλυνση από μόλυβδο. Αυτή η απλή κίνηση, θυμάστε, αμόλυβδη βενζίνη που λέμε. Που βάζουμε, η πιο μεγάλη, θα θυμόταν, παλιά δεν είχαμε μολυβδομένη βενζίνη. Κάποια στιγμή πήγαμε στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό έγινε γιατί καταλάβαμε ότι η μόλυνση από μόλυβδο είναι πολύ καταστροφική. Ειδικά για την ανάπτυξη του ανθρώπου, ειδικά για τις νοητικές του διεργασίες, ειδικά για τις μαθησιακές ικανότητες. Σήμερα κάνουμε έρευνες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 50% δεν είναι σαν παιδιά, κάτω από 5 ήταν ηλικίες, κάτω από 5. Δηλητηριασμένα με μόλυβδο. Στον αναπτυγμένο κόσμο, τα τελευταία data που έχουμε είναι από τη Βόρεια Αμερική, αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη είναι παρόμοια, 2%, 1%. Μιλάμε τώρα για βάναυσες ανισότητες, οι οποίες επηρεάζουν προφανώς και τον τρόπο με τον οποίο όλο το κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας λαμβάνει χώρα. Και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής
Πάνω σε αυτά λίγο πάτησα. Ένα σημαντικό ζήτημα στη σύζευξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής είναι το λεγόμενο loss and damage, απώλειες και ζημιές στα ελληνικά. Αναφέρεται στις ζημιές και στις απώλειες από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν τυφώνα, για παράδειγμα, όταν έχουμε μια πλημμύρα, όταν έχουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που επιφέρει ζημίες στις οικονομικές δραστηριότητες και στις υποδομές, πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, γιατί οι περισσότερες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής είναι εκεί και έρχονται εκεί. Και η συζήτηση δεν είναι επί θεωρητικού επίπεδου, είναι επί εκατομμυρίων ανθρώπων που πνίγονται, καίγονται, οτιδήποτε, σχεδόν κάθε μήνα, σε διάφορα σημεία του κόσμου που ποτέ δεν μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, στην σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή ή όποια πρόοδος έγινε στο ταμείο, για το ταμείο αυτό απολειών και ζημιών, έγινε υπό την πίεση μιας πολύ μεγάλης πλημμύρας στο Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Και κάπως έτσι κάπως προωθούνται. Και το τρίτο κομμάτι που κάναμε ήταν τα γενιακά δικαιώματα, κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών. Η Ιβάνα είναι από τη Σερβία, κάνει κάπου στην Ολλανδία το διδακτορικό της, το έκανε πάνω σε αυτά. Και ο Μάνος εδώ από τη Θεσσαλονίκη και είναι, νομίζω ότι είναι και στη Σχολή Δικαστών κάπως έτσι, μας έδωσε κυρίως πάλι ένα νομικό πλαίσιο και επί του προακταίου, δηλαδή υποθέσεις ανοιχτές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όμως, που έχουν να κάνουν με διαγενειακά δικαιώματα και περιβάλλον. Κυρίως έχουν να κάνουν με κλιματική αλλαγή και πιθανές επιπτώσεις και ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά. Αυτό που βγάλαμε σαν συμπέρασμα από την όλη διεργασία είναι τα ίδια συμπεράσματα πάνω κάτω που μοιράστηκαν μαζί μου και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ σε παρόμοια ζητήματα. Ήταν δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα στη Βόνη εκεί ο Special Rapporteur για Chemicals and Waste, Human Rights and Chemicals and Waste, και ο προηγούμενος Special Rapporteur για το περιβάλλον. Και οι δύο ουσιαστικά συζητήσεις που κάναμε, όταν τους ρώτησα ποιο θα ήταν το συμπέρασμα από αυτή τη δεκαετία περίπου που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, ήταν και δύο το ίδιο, μου ήταν και δύο το ίδιο πράγμα. Ότι κάπως ότι το πεδίο είναι πολύ πιο ευρύ από αυτό που μέχρι τώρα έχουμε ψηλαφίσει και ότι αναμένουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα ανοίξει κι άλλο το πεδίο. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε αυτό το κι άλλο τι είναι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτό το διήμερο εδώ. Πήγαμε λοιπόν από πολιτική σε επίπεδο παγκόσμιο, κοιτάξαμε λίγο τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε νομικό επίπεδο, και τώρα θέλουμε να δούμε λίγο τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουμε ένα σημείο τομής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την περιβαλλοντική προστασία στα κομμάτια όπου οι τοπικές κοινωνίες εμπλέκονται σε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με αποφάσεις που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δυστυχώς είναι πάρα πολλές αυτές τις ιστορίες. Εμείς διαλέξαμε τρεις από τις πολλές που έχουμε γύρω μας και μόνο εδώ σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαμε δηλαδή λίγο πιο διευρυμένο στη Βαλκανική και να έχουμε διαλέξει από δυστυχώς εκατοντάδες. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι έγινε, τι ισχύει, τι πάει λάθος και γιατί ενδεχομένως τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Είναι σαφές και αυτό κάπως ειδικά στις νεότερες ηλικίες μας κάνει να επαναστατούμε ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση από το κομμάτι της θεωρητικής προβολής κάποιων κανόνων, τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τι είναι η περιβαλλοντική προστασία, τι είναι η βιοποικιλότητα, γιατί πρέπει να την προστατεύουμε, τι είναι διεγενειακά δικαιώματα, γιατί τα παιδιά έχουν δικαιώματα, και το τι ισχύει στην πράξη. Το implementation, η εφαρμογή. Είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Έχουμε και στο ένα κομμάτι και στο άλλο, και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στο κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας. Οπότε είναι αναμενόμενο και στην σύζευξη των δύο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον, στο σημείο τομής, επίσης να μην πάμε ιδιαίτερα καλά.
στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε απόλυτους αριθμούς αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχαμε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσους πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν όσους έχουμε σήμερα. Και στο κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις μας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, τα αποτελέσματά μας είναι πολύ περιορισμένα. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι. Οι μόνες από αυτές τις συμβάσεις που συζητήσαμε, οι οποίες είναι κάπως πετυχημένοι, όχι κάπως, είναι πετυχημένοι, είναι το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για το Όσλο. Όλες οι υπόλοιπες είναι από αποτυχημένες τελείως μέχρι μερικώς αποτυχημένες και ειδικά οι πιο δημοφιλείς αποτυχημένες. Και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή και η βιοποικιλότητα. Επίσης, ένα κομμάτι που δεν γίνεται καλά είναι το κομμάτι της δίκαιης μετάβασης. Εδώ λοιπόν τώρα, σε αυτό το διήμερο, και με αυτό θα κλείσω κάπως το σημερινό, επίσης αυτά εδώ και στην πόρτα κοντά στο τραπεζάκι, έχουμε αυτά τα policy papers, στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι από αυτά τα σεμινάρια που σας περιέγραψα προηγουμένως. Έχουμε δηλαδή ένα εισαγωγικό, αυτό εδώ το κρατάω, ένα για τη βιοποικιλότητα, ένα για την κλιματική αλλαγή και ένα για τα διαγενειακά δικαιώματα. Είναι ουσιαστικά μία περίληψη, και τα βίντεο τα έχουμε στη σελίδα κτλ., από την διαδικτυακή παρουσίαση που κάνανε οι ομιλητές. Επίσης, παραδοτέα από το πρόγραμμα θα είναι κάποια e-books, τα οποία έχουν τις συμβολές των ομιλητών και κάποια άλλα, όπως επίσης ένα παρομοιφερές θα βγει και από αυτό το διήμερο. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν αυτές τις δύο μέρες είναι αρχικά σήμερα να επικεντρώσουμε στις σκουριές. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την μάλλον δραματική, θα τη χαρακτήριζα, ιστορία στην Χαλκιδική. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας το Χρυσό Δάσος σε ένα ντοκιμαντέρ, λίγο να μπούμε στο κλίμα μετά από αυτή την εισαγωγική παρουσίαση. Και θα συνεχίσουμε με τρεις παρουσιάσεις. Ο Γιώργος Βελεγράκης θα μας μιλήσει για τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της εξόρυξης. Η Αλεξάνδρα Καρίνα θα, από την Επιτροπή Μεγάλης Παναγιάς, θα μας μιλήσει για τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας και πώς αντέδρασε σε όλη αυτή την επένδυση. Και στη συνέχεια η Σταβούλα Πουλημένη θα μας μιλήσει για τη δημοσιογραφική κάλυψη, που και αυτή είχε διάφορες προβληματικές καταστάσεις και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σκοπός μας είναι να δούμε ποια ακριβώς πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί σίγουρα πολλά δεν πήγαν καλά, να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε για το μέλλον και να παντρέψουμε λίγο ένα ντε μη ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως είναι αυτό στα πλαίσια του Ζαν Μονέ, με πράγματα που γίνονται στην πραγματική ζωή και έχουν πραγματική σημασία. Οπότε, νομίζω ότι θα περάσουμε τώρα στο ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια... Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Ασφαλώς, ναι. Από την ανάλυση που έχετε κάνει σε όλο αυτό το πλαίσιο συμβάσεων, συμφωνιών, διαπραγματεύσεων που γίνονται, το περιβάλλον αυτό έχει, θεωρείται ένα υποκείμενο στο οποίο αναγνωρίζονται τα δικαιώματα ή όλο αυτό γίνεται μέσω της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου πάνω στην περιβαλλοντική προστασία. Δηλαδή υπάρχει ενός ανθρώπου ή μιας κοινότητας να γεννηθεί ακόμη και νομικά για ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αποδείξει ότι άμεσα υφίσταται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ναι. Βλέπετε δηλαδή να γίνονται και διαδηλώσεις για το κλίμα κινητοποίησης και να συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο. Ναι. Το κομμάτι της αναγνώρισης δικαιωμάτων στη φύση, σαν νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είναι ένα νομικό ζήτημα λίγο λεπτό, και εγώ δεν είμαι νομικός για να το... Σε επίπεδο πολιτικής... Αυτό πλαίσιο, ναι. Σε επίπεδο η Βολιβία, για παράδειγμα, έχει την έννοια του πάτσα μάμα. Σχεδόν σε όλους που είναι μητέρα γη, έτσι. Το οποίο δίνει πραγματικά δικαιώματα στο φυσικό περιβάλλον ως πρόσωπο. Είναι και στο Σύνταγμά της και το προωθεί σχεδόν σε κάθε διαπραγμάτευση για οποιοδήποτε ζήτημα. Οπότε αυτό θα ακουστεί. Αλλά νομική προστασία για φύση ως νομικό πρόσωπο είμαστε σε εξέλιξη ακόμα. Έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει ένα ΕΣΑ σημάδι και ακριβώς ως περιβαλλοντικό δικαίωμα. Είναι ένα ζήτημα που συζητιέται πολύ.
πολύ πρόσφατα. Και εκτός από την Βολιβία, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει υπάρξει και συνταγματική αναγνώριση της φύσης ως υποκειμένων δικαιωμάτων, υπάρχουν κάπως παράλληλα δράσεις δυνομικές και δικαστικές ανά τον πλανήτη, που δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, διακινούνται όχι χωρίς να συγκεκριμένα, σε τελείως διαφορετικά νομικά συστήματα, το οποίο είναι ένα ιδιόμορφο τώρα φαινόμενο στον χώρο του διεθνού δικαίου, που είχε εκτός από την Βολιβία, που έχει και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό καθεστώς, έτσι, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και στη Νέα Ζηλανδία αναγνωρίστηκε ένα ποτάμι ως φορέας, ως υποκείμενο νομικών δικαιωμάτων, το οποίο βέβαια το πολιτικό του υπόβαθρο είναι λίγο περίεργο, γιατί ας πούμε έχει υποταθεί κριτική ότι αναγνώρισε η κυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις δεκαετιών στους ιταλικούς πληθυσμούς της περιοχής, δικαιώματα στο ποτάμι, για να μην αναγνωρίσει τους ιταλικούς πληθυσμούς ως κτήτορες του ποταμίου, ως προστάτες, στη Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες τέτοιες, ας πούμε, περιπτώσεις, π.χ. σε πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δίνονται έτσι δικαιώματα σε στοιχεία της φύσης. Αλλά είναι ακόμα εντελώς νέο και εντελώς υπό διερεύνηση. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καν αν είναι καλό ή κακό. Αυτό είναι ο σκοπός και στόχος που να, σαν πολυπολιτικό υποκείμενο, να χαρακτηρίζει το δέντρο ή το δάσος. Τι σημαίνει, ας πούμε, αυτό, τι κρύβει από πίσω, αν κρύβει κάτι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, αν η αναγνώριση. Γιατί στην πράξη πάλι καταλήγει να κάνουμε μια επιτροπή, έτσι, που να εκπροσωπεί τα δικαιώματα του ποταμού, α πούμε, στην περίπτωση τη Νέα Ζηλανδία. Αλλά έχει μια έξτρα ψήφο του ποτάμου. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί αυτή η συζήτηση για στέρηση δικαιωμάτων από πληθυσμούς οι οποίοι έχουν πραγματικά τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι ένα κουστικό φασισμό το ρώτησε. Ναι, οι Βολιβιανοί το βλέπουν λίγο αθώα, θα έλεγα. Επίσης το έχουν και διαπαραταξιακά κάπως. Δεξιά αριστερή, πατσαμάμα, δεν είναι. Στην Βολιβία, ναι. Όλοι είναι. Είναι πολιτισμικό κύριος εκεί. Ναι. Να έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Θα ήθελα να μοιραστώ βασικά συμπεράσματα μαζί σας από όλο το project, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε βασικά συμπεράσματα. Βασικά συμπεράσματα είναι αυτά που ξέρουμε ήδη λίγο πολύ, ότι η προσπάθεια περιβαλλοντικής προστασίας αναγκαστικά περνάει μέσα από προσπάθειες κοινωνικονομικής άμβλησης των ανισοτήτων. Αυτό φυσικά είναι αναγνωρισμένο, δεν ανακαλύψαμε κανένα επίτηδα. Ήδη από τα υποτίθεται ότι οι στόχοι εφορικής ανάπτυξης, ας πούμε, προσπαθούν να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτό βέβαια και εκεί, σε όλα τα ζητήματα αυτά, έτσι, εννοείται ότι σε ένα περιβάλλον πιο πολιτικό, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλες συζητήσεις που ανοίγονται και για τα SDGs και για ακόμα για ζητήματα που άπτονται στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα ή άλλα ζητήματα, καλά για την κλιματική αλλαγή σίγουρα. Απλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, εμένα αυτό δηλαδή μου έκανε εντύπωση σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, είναι ότι οι περιοχές και οι χώρες, ανάλογα με την οικονομική τους, κοινωνικονομική τους εξέλιξη, ανάπτυξη, υποστηρίζουν κάποια τα συμφέροντά τους με έναν τρόπο που μπορεί να μας φαίνεται ξένος. Έτσι. Δηλαδή, ένα καλό παράδειγμα, για παράδειγμα, ήταν η ιστορία για τη διασφάλεια. Γενετικά, αυτά τα γενετικά μεταλλαγή, γενετική τροποποίηση. Η γενετική τροποποίηση δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε, ας πούμε, σόγια μεταλλαγμένη. Θυμάστε, δεν θέλαμε καλαμπόκια μεταλλαγμένα, δεν θέλαμε. Αλλά δεν θέλαμε κυρίως εμείς, εδώ στην Ευρώπη. Στην ίδια συζήτηση στην Αφρική, η συζήτηση ήταν σε άλλο επίπεδο. Εμείς δεν θέλαμε γιατί ανησυχούσαμε για την υγεία μας. Αλλά επίσης, εμείς είχαμε την καλαμπόκι. Συμβατικό. Αυτοί, ειδικά σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικής, θέλουν να ταΐσουν πληθυσμούς που ακόμα πεινάνε. Οπότε είναι λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα.
Οπότε έβλεπες αρκετές αφρικανικές χώρες να μπαίνουν στη συζήτηση περί διασφάλειας με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, μια τελευταία παρατήρηση, η Ελλάδα γενικά δεν συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Μας εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο θρύλος στόχοι, η Έλση που ήταν πριν από μένα, ότι ήταν ένας διπλωμάτης ηλικιωμένος που πήγαινε στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα και παρίστατο, που δεν του πλήγωναν ούτε καν τα διπλωμικά και κάποια στιγμή εγκατέλειψε, πριν από τα 10-12-15 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με τις διαπραγματεύσεις. Γενικά δεν ασχολούν, δεν υπάρχει. Έλληνες εκπρόσωποι, ίσως σε κάποια ζητήματα, όταν έχουμε διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη που έχουμε μόνιμη αντιπροσωπεία, ίσως σε κάποια ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής ωκεανών έχουμε κάποιους που λίγο ασχολούνται. Κατά τα άλλα, ακόμα και όταν κάνουμε περιφερειακές περιβαλλοντικές συμβάσεις, για παράδειγμα, σύμβαση της Βαρκελόνης για τη Μεσόγειο, περιβαλλοντική προστασία στη Μεσόγειο, μάλιστα η γραμματεία της είναι στην Αθήνα. Δεν στέλνουμε εμείς. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα χωροταξικά μας με τους Τούρκους. Μην τυχόν τα ναυτικά μας μίλια, ξέρω και τα δικά τους και αυτό. Οπότε στέλνουμε εμείς ανθρώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν στέλνουμε καν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ασχολούμαστε. Θέλετε κάτι? Ναι, συγγνώμη. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι και η Ελλάδα στιγμή. Δεν υπάρχει Ελλάδα στιγμή. Αν θα την κάνουμε τη συζήτηση όλη στο τέλος. Γιατί έχουμε έρθει μόλις. Μπήκαμε εμείς. Όχι, είναι το. Μια. Δεν ξέρω τι ωραία. Απλώ πάμε να παρατηρήσουμε γιατί είναι αρκετά έτσι τσουκτερό θέμα με την Αφρική και τις άλλες χώρες. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας περίεργος κύκλος ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν μάθει να έχουν ως πρότυπα εμάς. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα κατά πόσο εμείς αξίζουμε να είμαστε πρότυπα γιατί εμείς τα έχουμε πάει τελείως λάθος. Εμείς πάμε να φουγκάρουμε τον πλανήτη από το μπαλκόνι, όπου να είναι, θα συμβεί, αν δεν πάρουμε συγκεκριμένες δράσεις και αποφάσεις, δεν είναι μυστήριο. Είμαστε πολύ χάλια, πάρα πολύ χάλια. Απλώς η συζήτηση έχει ξεφύγει τελείως. Και έχει πάει στην τεχνολογία, έχει πάει στην ανάπτυξη, έχει πάει στο κλίμα που είναι κάτι διαφορετικό από τη βιοποικιλότητα. Ενώ δεν θα πράσει στα μια κλιματική αλλαγή. Η χώρια δεν μπορεί να πάρει δύο τομείς, είναι ένα. Η καταστροφή του πλανήτη είναι μία. Και αυτή η οδηγή έχει ως συμπτώματα πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η κλιματική αλλαγή. Ναι. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο από ακραία φαινόμενα. Αυτό είναι που βιώνουμε. Δεν βιώνουμε κάτι άλλο. Αν θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο ή πολύ, μπορεί και λίγο να μας επηρεάσει. Αλλά τα ακραία φαινόμενα τα βιώνουμε ήδη. Είναι απίστευτες οπεδωτικά. Φανταστείτε να συνεχίζει ας πούμε, ο Βόλος κάθε τόσο να βουλιάζει, πόσο μπορεί να αντέξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις, πόσες θα γίνει. Αν αυτό το πράγμα λοιπόν κάποια στιγμή ξεφύγει και πολλοί λένε ότι είμαστε στο τσάκ να φύγουμε, θα πάμε κατά διάολο. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια συζήτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό με την Αφρική, στην Αφρική παράλληλα τώρα γίνονται πολλές προσπάθειες με τη φύση, με αναγεννητική γεωργία, με αναγεννητική κτηνοτροφία. Επανέρχονται έρημοι ολόκληρες, ξαναγίνονται ζωντανή φύση και με τον άνθρωπο μέσα. Ναι. Με τον άνθρωπο όχι απ' έξω και ένα οικοσύστημα που. Φιλοξενεί τους Ευρωπαίους που πάνε να κάνουν σαφάρι να ζουν τους ελέγχοντες, με ανθρώπους από εκεί που δουλεύουν μέσα στη γη και παράγουν ευτυχία, ευημερία, θρεπτική αξία στα τρόφιμά τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Αλήμον, δηλαδή, αν μιλάμε για ενεργητικά τρομοκρατικά προϊόντα ή για οποιοδήποτε Αφρικάνο που τρώει χημικά προϊόντα, και αυτός όπως και εμείς, είναι δεδομένο ότι το σύστημα το εσωτερικό του, η υγεία του είναι κατεστραμμένη, όπως και η δική μας. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν πρέπει καν να νοσταλωσταίνουμε. Ανατρεφόμαστε τόσο λάθος, εισπράττουμε τόσο λάθος. Τα προϊόντα από τη γη, που δυστυχώς είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που μας πάει μετά και εμάς όπως και τα φυτά σε φυτοφάρμακα, μας πάει και εμάς στη χημεία των φαρμάκων και το κάτι ξέρει. Δεν λέω ότι θα πρέπει να τα καταργήσουμε όλα και δια μιας. Απλώς λέω ότι αυτά είναι όλα συζητήσεις που δυστυχώς δεν μπαίνουν στα φόρα των Ηνωμένων Εθνών με τον βαθμό που θα έπρεπε και έχουμε καταλήξει ένα και θέμα αυριανό ίσως να αφήνουμε όλες μας τις ελπίδες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μας δώσουν ενέργεια που θα έχουν για πάντα και τα λοιπά. Το οποίο είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αν το έχουμε αυτό ποτέ. Όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, την ενέργεια που έχουμε μέχρι σήμερα, θα μπορούμε να την έχουμε και στο μέλλον. Πέρα από το περιβαλλοντικό της τίμημα. Θα κάνουμε τις πιο γενικές συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που είπες, θα επισημάνω κανένα δύο που σίγουρα συμφωνώ απόλυτα, όπως ότι η περιβαλλοντική κρίση είναι συνολική και ότι δεν πρέπει να τη βλέπουμε τμηματικά και διαχωρισμένα. Επίσης, πάνω σε αυτό που λέγαμε για το κομμάτι. Από τη μία της θεωρητικής προσέγγισης και από την άλλη της εφαρμογής στην πράξη, ένα τεράστιο κομμάτι της υποκρισίας φαίνεται από το γεγονός που σας περιέγραψα πριν. Την ίδια εποχή βγάζαμε οικουμενική διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, All Men are Created Equal.
Την ίδια εποχή είχαμε τον ισοπλανήτη υπό απτυχιακό ζυγό. Την ίδια εποχή που λέγαμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, προφανώς δεν εννοούσαμε τις γυναίκες. Προφανώς δεν εννοούσαμε τους μάγους. Ακόμη και σήμερα έχουμε προβλήματα ρατσισμού σε όλο τον κόσμο. Σε όποια γωνιά του πλανήτη να πας, όσο πιο σκούρος, τόσο πιο δύσκολο. Σε όποια γωνιά του πλανήτη, συγκλονιστικό. Απ' την άλλη όμως, το γεγονός ότι λέμε ότι τα πράγματα πάνε άσχημα και στην περιβαλλοντική προστασία και στο κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να αποκρύπτει αυτό το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες παραδείγματα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους υπήρους, σε όλα τα μήκη και πλάτη, ανθρώπων που πραγματικά έχουν πρωτοβουλίες και κάνουν πράξη ένα διαφορετικό μοντέλο. Μπορεί αυτό το πράγμα να μην είναι συστηματοποιημένο σε παγκόσμιο επίπεδο και να μας προσφέρει ενδεχομένως αισιοδοξία μεγάλη για το μέλλον. Και μπορεί όντως οι συζητήσεις μας να είναι κυρίως τεχνικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε μέχρι σήμερα, χωρίς να αλλάξουμε αυτά που κάνουμε. Απλά χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον, αν γίνεται, ώστε να ζήσουν και τα παιδιά μας. Αλλά πέρα από αυτά τα προβλήματα, καλά είναι να μην κρύβουμε και να μην αποκρύπτουμε και το γεγονός ότι έχουμε σε όλες, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλά παραδείγματα, επίσης στη Λατινική Αμερική, παραδείγματα όπου τοπικές κοινωνίες, όπου οι ηθαγενείς πληθυσμοί ακολουθούν προγράμματα αναγεννητικής γεωργίας, φιλικής προς το περιβάλλον και δείχνουν ότι μπορεί ένας άλλος τρόπος να κάνουμε τα πράγματα είναι εφικτός. Αλλά αυτό, όπως είπα, θα συζητήσουμε. Έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση και σήμερα και αύριο και νομίζω μετά από τις παρουσιάσεις θα έχουμε ένα πιο καλό συνολικό πλαίσιο για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ενδεχομένως και πιο χαλαρά, χωρίς απαραίτητα να καταγραφόμαστε από τις κάμερες ή χωρίς απαραίτητα να έχουμε κάποιον εδώ πάνω. Είμαστε στο YouTube. Τουλάχιστον εγώ καταγράφω. Εσείς καταγράφετε τη φωνή σας. Οπότε για το εισαγωγικό κομμάτι, αν δεν έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα, νομίζω να προχωρήσουμε στο βίντεο. Ναι, επειδή είπατε και διάφορα, είπατε σε κάποια φορά για ένα συνέδριο που έγινε για μια σύμβαση για τη ρύπανση των αποβλήτων, που όλο το θέμα όμως έγινε κάποια σύμβαση από πάρα πολλά μέλη για το ότι τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά εφόσον ακόμα άνθρωποι πεινάνε. Θεωρείτε εσείς, όπως το αντιληφθήκατε, ότι ήταν και μια προσπάθεια ίσως να επισκιάσουμε τη συνολικότητα του προβλήματος που έτσι και αλλιώς το ένα οδηγεί στο άλλο, δηλαδή η όλη η ρύπανση και η όλη η κατάσταση με την οποία εκμεταλλευόμαστε τη γη και την μεταλλεύουμε δημιουργεί όλη αυτή την κρίση που όλη αυτή η κρίση φέρνει πείνα. Αυτό ρωτάω, θεωρείτε εσείς πώς το αντιληφθήκατε. Ναι, αυτό. Αν ήταν και μια προσπάθεια επισκίαση τη ουσία του προβλήματος, ώστε να γυρίσουμε πάνω να πούμε εντάξει, ο κόσμος πεινάει τώρα. Πού να ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα. Πολύ σωστό το σχόλιο και νομίζω ναι. Στο προηγούμενο απόλυτα έτσι ήταν, όπως το περιγράφησε. Ήταν μια προσπάθεια απόκρυψης, ας πούμε, ή τέλος πάντων μια προσπάθεια, αυτό που λέμε, να βγω από τα αριστερά, να αποπροσανατολίσω συζήτηση που ήταν συγκεκριμένη σε σχέση με κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Κανένας δεν είπε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Απ' την άλλη, εξαρτάται ποιος το λέει. Αν δηλαδή έρθει και μου πει ένας διπλωμάτης από το Σουδάν ότι ξέρεις τι πεινάμε, εγώ σαν Ευρωπαίος θα δυσκολευτώ να του πω ότι ξέρεις τι περιβαλλοντική προστασία. Είναι δηλαδή, ποιος το λέει, εξαρτάται. Ακόμα και αν είναι όντως διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί προφανώς και σε όλες αυτές τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες που λέμε, που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα, εξακολουθούμε να έχουμε τα συστημικά προβλήματα που έχουμε και στις δικές μας κοινωνίες. Εξακολουθούμε να έχουμε ακατάσχετη διαφθορά. Εξακολουθούμε να έχουμε εξουσιομανία και πράξεις που δεν βάζει ο νους του ανθρώπου μόνο και μόνο επειδή κάποιος έχει εξουσία και έχει καταλόγιστο ενδεχομένως. Μπορεί και χειρότερα από εδώ σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι νομίζω σημαντικό σε ό,τι σκεφτόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, ότι θα πρέπει να έχουμε δύο διαστάσεις ανισοτήτων. Μία τοπική, εθνική ας πούμε, ένα κομμάτι κοινωνικο-οικονομικών διαφοροποιήσεων σε μια συγκεκριμένη ομοιογενή ας πούμε, κοινότητα, την Ελλάδα για παράδειγμα, και ένα κομμάτι παγκόσμιο, όπου έχουμε ένα κομμάτι, εμείς είμαστε από την αριά των τυχερών, μπορεί όχι των πολύ τυχερών, αλλά παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα που έρχεται από 12 χρόνια, 13 χρόνια μιας πορείας μνημονίων και χρεοκοπίας, εξακολουθούμε σε σχέση με το μέσο όρο του πλανήτη να ζούμε ικανοποιητικά. Έχουμε, επαναλαμβάνω, πολλές χώρες που οι άνθρωποι πεθαίνουν στα 40, έχουμε πολλές χώρες που αφοδεύουν έξω, έχουμε χώρες που δεν έχουν τρεχόμενο νερό,
Έτσι. Ναι, η ερώτησή μου είναι αν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σύνολο, δηλαδή ότι όλοι οι ίδια το καπιταλιστικό σύστημα με όποιους τρόπους λειτουργεί, με τη ρύπανση που προκαλεί όλα αυτά, δημιουργεί αυτή την ίδια κατάσταση σε αυτές τις χώρες της εξαρτήριωσης. Έτσι είναι απόλυτα. Ο καπιταλισμός είναι λίγο απολογημένη λέξη. Ένας αντίλογος είναι αυτός πάνω στο επιχείρημα εδώ πεινάμε. Ναι, ένας αντίλογος είναι ότι οι δομές περιβαλλοντικής προστασίας και οι δομές ισότητας παγκόσμιας θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα, ναι. Έτσι. Αλλιώς δεν θα πετύχει ούτε ένα τόπο. Ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Είτε ως φορείς των εθνικών εκπροσωπήσεων στις αυτές τις διαβουλεύσεις, είτε και σε σύντηση στις διεθνείς συναντήσεις, η παρεμβατικότητα των επιχειρηματικών λόγων για την ως παράδειγμα, ως επιχείρημα ότι στις περισσότερες χώρες επιδεσμεύουν, την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι αφενός η ποιότητα της τροφής η οποία παράγεται δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αφετέρου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγόμενης τροφής από εκεί εξάγεται πάλι προς τα εμάς. Δηλαδή, διαβάσαμε άρθρα ότι η ίδια η Αιθιοπία που είχε πιστιστικό πρόβλημα έκαναν εξαγωγές καφέ, ξέρω εγώ, διαφόρων άλλων προϊόντων. Ή ξέρω εγώ και από άλλες κοινότητες που παράγουν οπωσδήποτε στην Κένια και όλα πάνε Γερμανία και δεν μένει τίποτα εκεί. Πολλές φορές δηλαδή και ένα ερώτημα είναι ο εκπρόσωπος τελικά ποια άποψη εκφέρει. Εκφέρει ας πούμε μια καθιστική άποψη της κοινότητας της χώρας η οποία είναι και υποκινούμενη από άλλες που είναι από κρατικές χώρες ή από μεγάλες εταιρείες. Για παράδειγμα, στην Κουρκίνα Φάσο προσπαθήσαν να κάνουν άλλο μοντέλο καλλιέργεια, η Μονσάντο το γέμισε τις χώρες γύρω-γύρω μεταναπημένα. Έτσι. Θα ήθελα να πω ότι πολλά από αυτά είναι και ζητήματα που γίνονται για τις ίδιες εταιρείες. Ναι, όπου υπάρχει μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον, ειδικά σε νέες τεχνολογίες, σε πράγματα, η παρουσία των μεγάλων εταιρεών είναι έντονη. Καλά για την κλιματική αλλαγή, fossil fuel companies, έντονη παρουσία και προφανώς. Είναι μια καινούργια αγορά. Όποιοι χάνει κάποιοι κερδίζουν, αντιλαμβάνεστε και εταιρείες ανανεώσιμων πηγών, έντονο ενδιαφέρον κτλ. Θα έλεγα ότι σε θεσμικό επίπεδο, στις διαπραγματεύσεις, ακούς όλη την ώρα the private sector. Είναι εν δυνάμει, το θεωρούν σύμμαχο και προφανώς έχουν και τους οικονομικούς κυρίως πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν. Τώρα μιλάμε για περιβαλλοντική προστασία, είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Έτσι. Τα υπουργεία περιβάλλοντος από τον κόσμο, τα πιο αδύναμα υπουργεία από όλα τα υπουργεία, τους πιο μικρούς προϋπολογισμούς από όλα τα υπουργεία, για με αυτούς που δεν ασχολείται κανένας. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Έτσι. Τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες. Σε σχέση τουλάχιστον με υπουργεία όπως ανάπτυξης οικονομικών κτλ.